Γεννήθηκα στα Μέγαρα και έζησα εκεί ως τα 19 μου. Από τότε η ζωή μου μοιράζεται μεταξύ Θεσσαλονίκης, Αθήνας και εξωτερικού. Είμαι εικαστικός καλλιτέχνης, επιμελητής και δραστηριοποιούμαι μέσα από την ατομική μου επιχείρηση, το Catharty Art and Technology Lab, στο χώρο του Cultural Management και της Δημιουργικής Οικονομίας. Μετά την αποφύτισή μου από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΙΘΙΤΑ, συνέχισα τις σπουδές μου σε επίπεδο Certificate στην International Academy of Media and Arts στο Halle Saale της Γερμανίας και μετά στο Chicago, στο School of the Art Institute of Chicago, όπου επικεντρώθηκα στις σπουδές γύρω από το Art and Technology. Ήταν αρκετά κοντά με τη δουλειά μου της κινητικής και της ρομποτικής γλυπτικής στην Ελλάδα. Η εικαστική μου δουλειά, για την οποία δεν ήρθα να μιλήσω και γι' αυτό θα παροτρύνω τους περισσότερους από εσάς, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό θα σας παραπέμψω στο site μου, dimitrismichalaros.com, γιατί σήμερα έχω έρθει εδώ να μιλήσω περισσότερο για τη δημιουργική οικονομία. Αλλά επειδή η δουλειά μου ακριβώς επικεντρώνεται σε πειραματικές μορφές τέχνης, όπως την κινητική, τη ρομποτική, γλυπτική και το net art, το web art στην Αμερική, πράγμα που σχετίζεται με την πρωτοπορία και το ανεξερεύνητο, πράγμα που εμένα πάντα με συνεπέρνει. Ήταν από την αρχή κάτι που ήξερα ότι έπρεπε να επιλέξω κάτι άλλο για να λύσω το βιοποριστικό μου πρόβλημα. Και στο πλαίσιο της σύστασής μου απέναντί σας, να σας συστηθώ καλύτερα, θέλω να σας πω ότι και τα τελευταία 2 χρόνια, που δραστηριοποιούμαι πολύ πιο έντονα στη δημιουργική οικονομία, συμμετέχω σε ένα σχήμα, σε μια startup με έδρα το Λονδίνο, που αναπτύσσει μια πλατφόρμα με εργαλεία τύπου What you see is what you get για δημιουργούς και τους δίνει δυνατότητα να φτιάχνουν ιστοσελίδες χωρίς τη χρήση κώδικα. Επιστρέφω στην πειραματική μου δουλειά και το ότι έπρεπε να βρω διαφορετικούς τρόπους να βιοποριστώ. Και κάτι που ήθελα να προσέξω πάρα πολύ ήταν να μην φύγω από το αντικείμενό μου. Ήταν ένα αντικείμενο το οποίο το γνώριζα καλά. Η έρευνα στο πειραματικό κομμάτι της τέχνης έχει πολύ δυνατό background. Και προσπάθησα να επικεντρωθώ γύρω από το αντικείμενο που ξέρω λοιπόν καλά, απλά να διαφοροποιήσω λίγο την ιδιότητά μου. Και αυτή η απόφαση συντέλεσε στο να προχωρήσω προς τις επιμέλειες εκθέσεων και εν συνεχεία, φυσικά όσο μεγάλωνε η δουλειά, γινόντουσαν πιο πολλές απαιτήσεις σε διοικητικό επίπεδο, στην πολιτιστική διαχείριση. Τώρα ήταν ένα κεφάλαιο στη ζωή μου που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό ήταν στην Αμερική, όπου ευτυχώς εκεί κατάφερα να αποποιηθώ κάτι που για τους καλλιτέχνες είναι πολύ σημαντικό, την περσόνα του μοναχικού καλλιτέχνη. Του καλλιτέχνη που διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα της δουλειάς του μόνος του και μέσα από ομαδικά projects, γιατί αυτό είναι το Art and Technology, μπορείς να δουλεύεις με ένα βιολόγο, την ίδια στιγμή μπορείς να δουλεύεις με ένα προγραμματιστή και έναν εικαστικό, για να βγάλεις ένα υβριδικό σχήμα τέχνης, το οποίο όμως είναι τόσο πολύ η εποχή μας. Ζούμε σε υβριδική εποχή. Και με βοήθησε πολύ γρήγορα αυτή η λογική να καταλάβω τη σημασία της ομαδικότητας και να το υιοθετήσω σε κάθε κομμάτι πια του εαυτού μου, προσωπικό και επαγγελματικό. Οι τεχνολογικές απαιτήσεις ούτως ή άλλως της δουλειάς μου και όχι μόνο, με ανάγκαζαν να καταλάβω ότι όσο και να προσπαθώ, δεν πρόκειται να καλύψω μόνος μου τις ανάγκες του σύγχρονου εργοτέχνης. Μπορεί να μάθει ένα προγραμματισμό και έμαθα προγραμματισμό, αλλά πάλι έβγαινε κάτι άλλο και. Είναι τόσες πολλές εξειδικεύσεις σήμερα. Και αυτό ίσως να είναι και καλό, έτσι όπως προχωράει η επιστήμη και η τεχνολογία. Ευτυχώς για εμένα αυτή την τακτική την κράτησα σχεδόν σε όλους τους τομείς, όπως σας είπα, της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Το Catharty Art and Technology Lab, για το οποίο σας μίλησα, η ατομική μου επιχείρηση, αλλά που ταυτόχρονα μέσα από αυτή δραστηριοποιούμαστε με την ομάδα μου, για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος, ήταν η πρώτη μου startup.
Το business plan της ήταν να γίνει μια επιχείρηση που μέσα από την επαγγελματική της δράση θα κρατάει ένα μέρος από τα profits, από τα έσοδα, για να δημιουργεί ευκαιρίες για καλλιτέχνες και επιμελητές στην Ελλάδα, για να μπουν πιο δυνατά στην έρευνα του art and technology, το οποίο τόσο αγαπάω και προσπαθώ να διαδοθεί στην Ελλάδα. Μέσα από την αρκετή δυναμική παρουσία του, την αρκετά δυναμική παρουσία του Κατάρτη και της ομάδας μου, οφείλω πάρα πολλά σε αυτήν την ομάδα, δεν θα τα καταφέρναμε διαφορετικά. Και παράλληλα με όλα τα άλλα, γρήγορα άρχισε να με συνεπέρνει, η επιτυχία δηλαδή αυτής της πρώτης ιδέας, άρχισε να με συνεπέρνει γενικότερα ο χώρος της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, πράγμα που μου έδωσε ακόμη πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσω και σε άλλες κινήσεις. Αρκετά τολμηρές για την Ελλάδα, στην οποία είχα αποφασίσει και τιμώ ακόμη αυτή την απόφαση να ζω, η οποία διολύσθενε όλο και περισσότερο στην κρίση. Μπορώ να πω ότι εγώ πίστευσα στην Ελλάδα και το εννοώ αυτό γυρίζοντας από την Αμερική. Ήρθα με απόλυτη γνώση της επιλογής μου, αλλά μάλλον η Ελλάδα δεν πίστεψε σε αυτό, στον εαυτό της. Δεν ξέρω γιατί τότε που γύρισα από την Αμερική πίστεψα λοιπόν εγώ τόσο πολύ τη στιγμή που διολύσθενε και καλούσε τους νέους της, ενώ παράλληλα καλούσε τους νέους της να γυρίσουν πίσω, να επενδύσουν και σε μορφές καινοτόμου επιχειρηματικότητας, και ήταν κάτι που μας εγγυόταν ότι θα την επιστρέψει στην κανονική της πορεία. Συναισθηματικά λοιπόν πάρα πολύ κόσμος ανταποκρίθηκε και αυτό το επιβεβαιώνω. Τα προγράμματα επιχορηγήσεων που άνοιξαν τότε κατά κάποιο τρόπο σε έπειθαν ότι υπάρχει πρόθεση από την ηγεσία αυτού του κράτους για αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως από ό,τι φάνηκε δεν υπήρχε. Δεν ήμουν ο μόνος, όπως είπα, ήταν και πολλοί άλλοι μέσα σε αυτό το πλοίο. Δεν μετανιώνω που ήρθα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα σε καμία περίπτωση, γιατί αυτή η χώρα δίνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στις δικές μου μπαταρίες, κάτι που λέγεται ποιότητα ζωής, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι φυσικά εγώ, χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη κουλτούρα φυσικά. Τόσα πολλά λοιπόν που θέλω να αλλάξω. Έχω πραγματικά χώρο να κάνω την επανάσταση, με την έννοια φυσικά που την παρουσιάσατε και από την οποία εμπνέεται και το TEDx. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, η χώρα που αγαπώ και δραστηριοποιούμε σε αυτή επαγγελματικά, υπάρχουν τόσα πολλά που με ενοχλούν, που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτό με γεμίζει σήμερα με κουράγιο για να θέσω υψηλούς στόχους, έστω και σε αυτό το αντίξω περιβάλλον της λεγόμενης κρίσης, και επτόμενος πολλές φορές την καλλιτεχνική κοινότητα, γιατί εκεί ανήκω και προσπαθώ να μένω στο χώρο που ανήκω και γνωρίζω τα προβλήματά του, τις ανάγκες του, αλλά και την επιστήμη του. Σκεπτόμενος πολλές φορές την καλλιτεχνική κοινότητα λοιπόν και πώς μπορώ να συνεισφέρω σε επιλύσεις των προβλημάτων που τη μαστίζουν, μια και νιώθω μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση προς αυτή την κατεύθυνση και με γεμίζει. Η διαφοροποίησή μου από άλλους καλλιτέχνες από την αρχή που επέστρεψα στην Ελλάδα και άρχισα να δραστηριοποιούμε πολύ σοβαρά πια και επαγγελματικά σε αυτή τη χώρα πέραν της Αμερικής, θέλησα να διαφοροποιηθώ σε σχέση με ένα πράγμα. Παρατήρησα ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μου εικαστικών σε ένα εξωφρενικά μεγάλο ποσοστό επέλεγαν το δημόσιο εκπαιδευτικό τομέα ως μοναδική λύση σε σχέση με το βιοποριστικό τους. Μιας και στην Ελλάδα η αγορά της τέχνης, πρέπει να το παραδεχτούμε και να μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό, έχει καταρρεύσει. Το δημόσιο έχει καταλήξει να είναι ίσως η μοναδική πιθανότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω όμως γιατί οι καλλιτέχνες έχουν αποκλείσει το επιχειρήν. Είναι μια μάστιγα στο χώρο μου, σαν λύση του βιοποριστικού τους, διότι κουβαλάνε ένα μυαλό φτιαγμένο για να παράγει πρωτότυπες ιδέες και να δίνει σάρκα και οστά σε αυτές τις ιδέες. Πολύ σημαντικό πράγμα στο σήμερα. Πιθανώς δεν έχουν δει λοιπόν το επιχειρήν, και αυτό είναι πιθανώς μια ιδιοτροπία των καλλιτεχνών ως δημιουργία ακόμα. Δεν ξέρω τι να πω, εύχομαι να το καταλάβουν σύντομα. Ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να τους πείσω, να πείσω τους συναδέλφους μου, αλλά και άλλους δημιουργικούς ανθρώπους, είναι ότι το μυαλό τους είναι πραγματικά φτιαγμένο για αυτή τη διαδικασία. Είναι φτιαγμένο για επιχειρήν.
Η οικονομία θέλει φαντασία και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο για να προχωρήσει. Σήμερα ο χώρος των startup και η δημιουργική οικονομία που απλώνεται γύρω από αυτές είναι σαν να είναι ένας χώρος φτιαγμένος για τους δημιουργικούς ανθρώπους, αλλά και όχι μόνο. Ο Βρετανός, ειδικός στη δημιουργική επιχειρηματικότητα και σύμβουλος των επιτροπών του ΟΗΕ για την δημιουργική οικονομία, ο κύριος Andrew Senior, λέει ότι κάθε άνθρωπος, κάθε κοινωνία είναι δημιουργική. Όταν αυτό το χαρακτηριστικό το φροντίζεις, το καλλιεργείς, έτσι έστω να αποκτήσει οικονομική αξία, αυτό είναι δημιουργική οικονομία και αυτό το υιοθέτησα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία της δημιουργικής οικονομίας. Η startup στα ελληνικά, νεοφυής επιχείρηση, είναι μια επιχείρηση, ένας οργανισμός που προσφέρει στην αγορά πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες και που λόγω αυτής της πρωτοπορίας επιχειρεί να αναπτυχθεί γρήγορα πιάνοντας τους ρυθμούς της αγοράς και καλύπτοντας τα κενά και τις σύγχρονες ανάγκες αυτής της αγοράς. Οι startups είναι σήμερα ίσως ο πιο δημιουργικός τρόπος για να αξιοποιήσει την δημιουργικότητά του κανείς και με τρόπο τέτοιο που να του εξασφαλίσει οικονομικά, σοβαρά οικονομικά ωφέλη για να ασκεί και κάθε είδους καλλιτεχνητή δραστηριότητα. Μένω ξανά στην κοινότητα που με ενδιαφέρει, αλλά φυσικά αυτό προεκτείνεται και πολύ παραπέρα. Δεν είναι βέβαια ένας χώρος στον οποίο χώρο έχουν μόνο οι καλλιτέχνες και οι δημιουργικοί απόλυτα άνθρωποι. Κάθε άλλο. Όσο χρειάζεσαι λογιστήριο, και το λέω πάντα αυτό, και business plan, μαθαίνεις να σέβεσαι και την εξειδίκευση των άλλων και να επιδιώκεις την ομαδική δουλειά μαζί τους, γιατί πραγματικά εκεί δεν χρειάζεται πολύ δημιουργικότητα, θέλει αυστηρότητα και πειθαρχία. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στην δημιουργική οικονομία τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και πρέπει να μιλάμε για αυτό. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε τον παράδεισο. Μακάρι οποιοδήποτε να βρεθεί στον παράδεισο και να τρέχουν τα πράγματα έτσι όπως πιθανώς θα ήθελε η ακαδημία να παρουσιάσει, αλλά η πιάτσα εκεί πέρα έξω λέει ότι είναι δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, και εγώ μπορώ να μεταφέρω τη δικιά μου εμπειρία, είναι απολαυστικό. Συναντάει πυκνά συχνά αριθμούς οι οποίοι θέλουν αυστηρότητα, πειθαρχία και δεν συγχωρούν. Όσο και αν το δημιουργικό είναι το οικοσύστημα των startup, δεν πάβει να είναι οικονομία. Όσο δημιουργικό και αν είναι αυτό το οικοσύστημα. Όσο παιχνιδιάρικο. Και η οικονομία δεν χωράει συναισθηματισμούς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Τα μάτια πρέπει να είναι ανοιχτά. Εδώ και πολλά χρόνια αυτό που κάνω με νέους ανθρώπους που μου ζητάνε να μοιραστώ το know-how, τους αναλύω τη λέξη που για μένα είναι μότο, το όραμα. Και τις ερμηνείες του, τις διαφορετικές του ερμηνείες. Το όραμα έχει βασικά τρεις ερμηνείες. Το όραμα ως ορατό, αυτό που βλέπουμε. Το όραμα ως οφθαλμαπάτη. Και το όραμα ως διορατικότητα. Ή εξειδανικευμένος στόχος. Θα προσπαθούσα να το συμπτύξω σε μία φράση πώς θα έπρεπε να δούμε αυτή την προέκταση των startup, να παρατηρούμε την αγορά και να βλέπουμε τα κενά και τις ανάγκες. Εν συνεχεία να θέτουμε πάντα με βάση το όραμα έτσι, και τις ερμηνείες του. Να θέτουμε στόχους για το τι χρειάζεται να γίνει, η διορατικότητα, αποφεύγοντας τις οφθαλμαπάτες. Παρ' όλα αυτά, οι οφθαλμαπάτες σχετίζονται και με τις οικονομίες που εμείς θέλουμε να επενδύσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πολύ τον διάλογο, τον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι οφθαλμαπάτες σχετίζονται και με τις οικονομίες που εμείς θέλουμε να επενδύσουμε, λοιπόν, όπως είπα. Αν σήμερα σκοπεύετε να επενδύσετε δημιουργικά, θα συνέστηνα να μην λειτουργείτε ως Έλληνες, αλλά να λειτουργείτε ως Ευρωπαίοι Έλληνες. Είναι χαζό σήμερα που στην Ευρώπη υπάρχουν ανοιχτά σύνορα και στην Ευρώπη που υπάρχουν ανοιχτά σύνορα εμείς να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Η δημιουργική οικονομία θέλει εξωστρέφεια και ομαδικότητα. Όσο πιο διεθνής είναι μια ομάδα, τόσο καλύτερη είναι η αποτελεσματικότητά της εκεί πέρα έξω. Τόσο πιο πολύ up-to-date είναι. Θα μπορούσαν άραγε οι startup να αποτελέσουν μέρος της λύσης για να βγει από την κρίση μια βαλτωμένη οικονομία όπως της Ελλάδος. Αναρωτιόμαστε πάρα πολλές φορές όλοι μας.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε, αρκεί να υπήρχε σοβαρή υποδομή και στρατηγική. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Μέχρι στιγμής αυτό... άκουσα και τον Υπουργό, τώρα μια παρένθεση προχθές νομίζω, να αναφέρεται στη startup και να μιλάει ότι θα προσπαθήσει να δώσει κίνητρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και που έχει δημιουργήσει μια κατάσταση μεταξύ των entrepreneurs, είναι ότι σου λένε καλημέρα και εσύ βγαίνεις να δεις αν έχει ήλιο. Και είναι αστείο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους επενδυτές και τους επενδυτές σου χρειάζεσαι σε αυτή τη διαδικασία. Χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος πραγματικά πίστεψαν στη δημιουργική οικονομία και στήριξαν μεγάλο μέρος της λύσης της κρίσης τους σε αυτή και των startups. Έγιναν κοιτίδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξαν τη startup που επένδυσαν σε αυτό. Ακόμη και αν θα αγνοούσα το φορείς πρακτικό φορολογικό περιβάλλον στο οποίο ακόμη και τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα σήμερα θεωρούνται τεκμήρια, το έζησα πρόσφατα. Λοιπόν, πολλά business plan από τις startup που κατάφεραν και μπήκαν σε προγράμματα ESPA τα προηγούμενα χρόνια απέτυχαν όχι λόγω δικών τους λαθών, αλλά λόγω καθυστερήσεων στα προγράμματα ή στις εκταμιεύσεις από πλευράς των προγραμμάτων και του κράτους. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις φεύγουν στο εξωτερικό, σε μια χώρα που τις προσέχει, θα τολμήσω να πω περισσότερο, δεν είναι λάθος των επιχειρηματιών, κατά τη γνώμη μου. Οι επιχειρηματίες οφείλουν με νόμιμες διαδικασίες να προστατεύουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κοινή λογική. Πολλοί αναρωτιούνται αν η δημιουργική οικονομία είναι πυλώνας πολιτιστικής ανάπτυξης και εγώ θα σας πω και με την ιδιότητά μου ως επιμελητής και cultural manager ότι είναι πυλώνας καλλιτεχνικής κουλτούρας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές εκθέσεις παρουσιάζονται οικονομικά μοντέλα σήμερα ως φόρμες τέχνης. Μην πάτε πολύ μακριά, σας παραπέμπω στην ντοκιμέντα 14, λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Αθήνα και θα είναι για αρκετούς μήνες εκεί, θα συνεχίσει και στο Basel αμέσως μετά. Είδαμε τέτοια μοντέλα. Η σύγχρονη τέχνη, η οποία διαμορφώνει τη σύγχρονη ταυτότητα του πολιτισμού, μπορεί σήμερα να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής οικονομίας. Αλλά και σε πολύ λίγα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόσταση θα έχει εξαλειφθεί πλήρως. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσω τη σημερινή μου ομιλία, με την πεποίθηση την οποία αναφέρω σε κάθε ευκαιρία σχετικά με τη σημασία της χάραξης κρατικής στρατηγικής στην εποχή της τεχνολογικής επιστημονικής επανάστασης που διανύει η ανθρωπότητα σήμερα. Θέλουμε ηγέτες που να αντιλαμβάνονται την εποχή, την τεχνολογία και τα επιτεύγματά της. Στη χώρα μας πρέπει να δοθούν πολλές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες ευκαιρίες στους νέους, για να ηγηθούν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μια χώρα που θέλει να επενδύσει στο μέλλον πρέπει να δημιουργεί αξιοκρατικές ευκαιρίες για τους νέους σε νευραλγικές θέσεις για τη μελλοντική στρατηγική του ευστοχία. Ανήκω σε αυτή τη γενιά του brain drain, η οποία εγκαταλείπει σοριδών την χώρα για να δοκιμάσει κάτω από πιο αξιοπρεπείς όρους την ζωή της και θα τολμήσω να πω κάτω από πιο αξιοκρατικούς όρους. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι νέοι φεύγουν από τη χώρα όχι μόνο λόγω της ανεργίας. Η έλλειψη αξιοκρατίας καλά κρατεί και είναι και αυτός ένας πολύ καλός, πολύ σημαντικός λόγος που φεύγουν. Αναζήτηση αξιοκρατίας. Η σύγκρουση του παλιού με το καινούργιο πληγώνει τους νέους, τους κουράζει και τους αποθαρρύνει. Η σύγκρουση νοοτροπιών μιας νέας γενιάς με τόσα προσόντα και της παλιάς γενιάς με την εμπειρία, που ταυτόχρονα όμως αυτή έχει το τιμόνι της χώρας στα χέρια, δείχνει αδύνατο να μπορεί να εξομαλυνθεί άμεσα στα δικά μου τα μάτια. Χρειάζεται ισορροπία. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη χώρα μας ή απλά θέμα νοοτροπίας ή απλά έλλειψης νέου ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά εγώ έχω μάθει ότι σε ένα πλοίο χρειάζεται καλός καπετάνιος με εμπειρία, αλλά στα σύγχρονα πλοία χρειάζεται και εξειδικευμένος καπετάνιος πάνω στις νέες τεχνολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι στο δικό μας εθνικό στόλο στη μάχη της οικονομίας σύντομα θα είναι, ο στόλος μας αυτός θα είναι σύγχρονα εξοπλισμένος με σύγχρονα πλοία, για να έχει ανάγκη και τους δύο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.